με τε. Πώς είστε? Αχ, τι είναι, είναι Πέμπτη, έχει πάει 9 και 20 πλέον η ώρα. Αργήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε για να μην κάνουμε τίποτα. Πέραμε την γραμματεία, βλέπετε μπροστά μας τους τραντφάδες. Και άμα γυρίσουμε και την καμπρίνα δεξιά, βλέπετε και τους ξαναδέλος Μπέτς. Τέταρτη ξαναδέλος Μπέτς, ένατη τραντφάδες. Και οι δύο ομάδες σήμερα παρατώσουν με λιψά ρόστερ, 7 δες έχουν κατεβάσει. Τι ήθελα να πω. Draft Fathers βρίσκονται στη ζώνη του βιβασμού. Ο Παρμακλής κέρδισε την... μάλλον κράτησε την κατοχή την πρώτη επίθεση. Το τζάμπολ τον κέρδισε ο ψηλός ο... με το νούμερο 14 ο Βλαχοχαμάσης, ο οποίος αστόχησε κιόλας στην πρώτη του επίθεση. Το καλάθι θα μπει από τον Μοτσιόπουλο. Και ανοίγουν το σκορ οι Σμερς με το καλάθι του Μοτσιόπουλου. 2-0 λοιπόν το σκορ. Στην πρώτη μεταξύ της αναμέτρησης ο Γιαννόπουλος μου είπε πως είχαν κερδίσει. Ο Γιαννόπουλος ο οποίος μόλις βρήκε την μπάλα μετά το άστοχο του Παρμακλή, αλλοιώθηκε το Παρμακλή προηγουμένως. Τώρα πολύ καλή άμυνα τον Σκληράκη, ο Μοτσιόπουλος πλησιάζει προς το καλάθι και τελικά θα σκοράρει. Το σκορ θα γίνει 4-0 και τώρα ο Σκληράκης. Παρμακλής. Η μπάλα 45 μοίρες, εκεί από το νούμερο 33. Πώς είναι, 32 έχω εδώ. Μάλλον ο Ιωακίμ θα είναι. Αστόχησε ο Παρμακλής. Και τώρα και πάλι η Σμερφ στην επίθεση. Ένα τρίποντο το οποίο δεν θα μπει. Αμυντικό rebound από τον Σκληράκη. Η μπάλα στο τακούνι του. Και στη συνέχεια ο Ράπτης ήταν αυτός που εμποβελήθηκε από τις κόντρες. Άστοχο τρίποντο από τον Ιωακίμ. Μπάλα στη γωνία. Γιαννόπουλος στο δεξί drive είναι άστοχος. Ο Βλαχοθανάσης κατέβασε το rebound. Και στην επίθεση οι Draft Fathers. Σκληράκης με το πολύ σκέφτηκε και εκτέλεσε σωστά. Μειώνει λοιπόν στον πόντο ο Σκληράκης, 4-3. Μοτσιόπουλος. Το 4 είναι ο Βουρλίτης. Η πάσα του είναι λανθασμένη. Εκεί ήταν μόνο ο διαιτητής και κανένας άλλος. Ιωακίμ. Βλαχοθανάσης κλείνεται. Φάουλ δίνει ο διαιτητής στον Βουρλίτη, αν είδα καλά. Μπάλα λέει στον διαιτητή. Πώς θα βγει από το screen. Δεν θα βγει κανείς, θα πάρει την μπάλα κατευθείαν στο low post ο Βλαχοθανάσης. Επιλέγει το ποστάρισμα. Ένα hook το οποίο είναι άστοχο, rebound από τον Βουρλίτη. Οι Spurs έχουν διάθεση να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Βουρλίτης ταλαιπωρείται ότι πάλι του πολύ ωραία η πάσα. Φάουλ κάνει ο Ράπτης στον Μοτιόπουλο. Πολύ ωραία η δημιουργία από τον Βουρλίτη σε αυτή τη φάση. Εσύ είσαι ο Ιωακίμ. Εντάξει, γιατί έχουν 32 δηλωμένο. Ναι, είσαι 33 τελικά. Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, και οι δύο βολές άστοχες και στη συνέχεια αυτός που έδειξε πιο νωρίς για να πάρει το rebound ήταν ο Γκουρογιάννης. Γκουρογιάννης, συγγνώμη. Σκληράκης. Πάσα του ήταν προς τον διαιτητή.
Γιαννόπουλος. Βουρλίτης. Σουτάκι μέσα, απόσταση άστοχο από τον Σωτηρίου. Και στη συνέχεια η μπάλα για τους Grandfathers που μάζεψαν αυτό το απαιτητικό rebound. Σκληράκης. Είχε χώρο για να σουτάρει, είναι αλήθεια. Α, θα το πάρει τώρα το σουτ. Και με δύο δικά του τρίποντα λοιπόν οι Grandfathers θα περάσουν τον μπροστά στο σκορ. 4-6. Γιαννόπουλος. Έχωσε η μπάλα στον Βουρλίτη. Και πάλι φάουλ από τον Ράπτη, το δεύτερο φάουλ του Ράπτη. Μποτσιόπουλος, ο απόλυτος κόρνερ των Σμερφς, με τον απόλυτος κόρνερ των Φάδερς, είναι ισόπαλοι σε 6 όλα. Το δύο τρίποντα ο Σκληράκης έχει 6 πόντους, από την άλλη με 3 δίποντα έχει 6 πόντους. Ο Μποτσιόπουλος, φάουλ κερδίζει ο Παρμακλής και θα πάει στη γραμμή των 4,5 μέτρων για την συμπληρωματική βολή. Όχι τη συμπληρωματική βολή, τις δύο βολές. Συμπληρωματική θα ήταν άμα έβαζε τα λάθη. Μέσα η πρώτη. Θέλω ροή. Θέλω ροή. Μποτσιόπουλος αστοχή, ο Παρμακλής προηγουμένως έβαλε και τις δύο βολές. Αν είπα καλά. Ε. Θα σας πω σε λίγο. Δεν ξέρω αν δεν έχει φάτσα από εδώ, προς το τώρα σύνολο. Βουρλίτης το χάνει. Ριμπάουν πήρε ο Ιωακίμ, ο οποίος πιέζεται από τον Γκουρογιάννη. Ωραία, κύριε Ζωρός Σκληράκη, δεν θα σκοράρει όμως σε αυτό το lay-up. Rebound για τους για τα στροφάκια. Μποτσιόπουλος, Γκουρογιάννης που κάνει και ένα λίγο ποδοσφαιρικό κοντρόλ. Πιέζει τον Γκουρογιάννης και τελικά θα κερδίσει το φάουλ. Πολύ καλά θα θυμάμαι. Γιαννόπουλος. Ωραία η πάσα του, σκοράρει ο Γκουρογιάννης και ισοφαρίζει σε 8 όλα. Ιωακίμ πιέζεται, μόνος ο ίδιος Σκληράκης, ο οποίος αστοχίζει αυτό το τρίποντο, η μπάλα δεν είναι έξω. Αλλαγές. Βγήκε ο Παρμακλής με το 8, μπήκε... Ποιος μπήκε ρε παιδιά, δείξε μας ένα νούμερο ρε ψηλή. Μπήκε το νούμερο 22, ο Λαυκίδης. Αστόχησε με το 43 ο Σωτηρίου. Ιωακίμ βρέθηκε στον πίτλ πως ο Ιωακίμ τώρα είναι στο τρίποντο, πιέζεται από τον Γκουρογιάννη. Ο Γκουρογιάννης παίζει πολύ καλή άμυνα, ακόμη 7 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης των Grandfathers και περνάει και ο Πανόπουλος στο παρκέ για τους Σμέρς. Βγήκε ο Βουρλίτης και πήγε και το 34 για τους Fathers. Ωραία πάσα. Πάω λέγαμε ο Πανόπουλος στον Λαυκίδη. Το 34 πέρασε στο παρκέ για τους Grandfathers είναι ο Μπόλτας. Έδωσε και την πάσα προηγουμένως στον Λαυκίδη που χάνει την πρώτη βολή. Yeah.
Καλετζόγλου στο παρκέ, στη θέση του Γιαννόπουλου. Καλετζόγλου. Κλείνεται. Γουρογιάννης. Έξτρα πάσα στον Μοτσιόπουλο, αυτός από την γωνία που μέσα από όσο αστόχησε. Πλακοφανάσεις με τον rebound. Πολύ καλή άμυνα από τον Μπουρογιάννη, διορθώνει για τους Draft Fathers. Ποιος διόρθωσε το προσέξει, αλλά σε λίγο είναι λάθος, ο Πόλτας. Λαϊτζόγλου έσπρωξε προς τον Σωτηρίου. Ξανά στον Καλαϊτζόγλου, δεν έπεισε καλά την μπάλα για να σουτάρει. Μοτσιόπουλος και πάλι άστοχος ο Μοτσιόπουλος. Σκληράκης παλεύει για το rebound, δεν τα καταφέρνει. Ο Μοτσιόπουλος σουτάρει τρίποντο τώρα. Και πάλι άστοχος και ακόμη ένα rebound. Και δοκιμάζει και ακόμη ένα ο Μοτσιόπουλος και πάλι το έχασε. Το rebound το πήρε ο Βλαχοθανάσης. Σκληράκης. Λαφκίδη. Λαφκίδης κέρδισε το φάουλ. Και πάει στη γραμμή για δύο βολές. Αφού το φάουλ έγινε στην προσπάθεια και άλλη αλλαγή. Ο Γουρνίτης μπαίνει στη θέση του Μοτσιόπουλου. Τέσσερα ομαδικά έχουν οι Smurfs, τρία έχουν οι Draft Fathers. Μέσα εδώ είναι η Λαυκίδη, 8-10. Μέσα και η δεύτερη. Τρεις-τέσσερις βολές έχει ο Λαυκίδης. 8-11 το σκορ. Γουρογιάννης. Παίρνει το φάουλ. Πανόπουλος. Φτάρει τρίπο το Πανόπουλος. Το έχασε, θετικό rebound και καλάθι από τον Γουρνίτη. Σκληράκης έχασε τελικά την μπάλα. Ένα λάθος που χάρισε την κατοχή στους Smurfs. Στη συνέχεια ο Ακίμ έκανε και το φάουλ στον Γκουρογιάννη, ο οποίος θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Έχουν συμπληρώσει ομαδικά οι Draft Fathers. Μέσα πρώτη και ισοπαλία, 11 όλα. Δεύτερη, ο προφανάς στο rebound. Σκληράκης. Ωραία προσπίση του Ιωακίμ, ο οποίος δεν κατάφερε να κερδίσει το maximum σε αυτή τη φάση. Και έτσι θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Μέσα η πρώτη. 11-12. Μέσα και η δεύτερη, 11-13. Ακόμη 1-40 για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Καλαϊτζόγλου. Ο Ιακίμ που έχει 3 φάουλ θα βγει και θα μπει ο Παρμακλής στη θέση του. Φάνηκε νευριασμένος για την προηγούμενη φάση. Θεωρώ πως άθελά του ο Γκουρογιάννης χτύπησε το πρόσωπο τον Ιωάκιν και σαν να του το χρωστούσε, σαν να λέμε. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο βέβαια στο μπάσκετ, πόσο μάλλον στο ερασιτεχνικό που κανείς, από ψήφι πάντα, κανείς δεν θέλει να χτυπήσει κανέναν.
μία στις δύο βολές τον Γκουρογιάννη, 12-13. Λαυκίδης κόβει ο Βλακοφαντάσης, αλλά στο ζύρι rebound πήρε με το νούμερο 43 ο Σωτηρίου. Κουρλίτης, ωραία η έξτρα πάσα για τον Πανόπουλο, ο οποίος αστοχή από τις 45 μοίρες. Rebound ο Λαυκίδης. Λάθος από τον Βλακοφανάση. Έστρωξε την μπάλα προς τον Καλαϊτζόγλου. Τρίποντο από την κορυφή, το χάνει ο Γκουρογιάννης, ο Λαυκίδης μαζεύει. Θα γίνει 12-15 και εξασφάλισε και μια μικρή επίθεση για την ομάδα του, 9 δευτερολέπτων. Καλαϊτζόγλου προσποιήθηκε. Θα το πάρει τώρα το τρίποντο Καλαϊτζόγλου, θα το χάσει. Rebound από τον Παρμακλή. Σύμψη δευτερόλεπτα. Καλαϊτζόγλου στον Γκουρογιάννη, θα σουτάρει τρίποντο αυτό, θα το χάσει. Θα πετάξει την μπάλα, δεν θα καταφέρει να κερδίσει κάτι από αυτό το μακρινό σου. Ο Βλακοφανάσης θα διώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο δεκάλεπτο και χάσατε ένα τρίποντο του Γιαννόπουλου, το οποίο δεν μπήκε. Δεν είχε να ξέρει κάτι στο σκορ. Απλά χάσαμε την πρώτη επίθεση των Σμέρς. Ο Σκληράκης στην άντεπερα όχθη. Τώρα είδατε τι. Δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Κάποιος έβαλε τα χέρια του πάνω στην μπάλα και έγινε το κλέψιμο για τους Σμέρς. Ωραίο το κόψιμο τώρα του Γιαννόπουλο. Αλλά δεν σκοράρει. Rebound από τον Σκληράκη. Μπάλα φτάνει εκεί όπου από τις 45 μέρες θα αστοχίσει ο Πόλτας. Μπουρλίτης. Καλαϊτζόγλου. Θα πάρει τρίποντα από την κορυφή ο Καλαϊτζόγλου, θα το χάσει. Και τώρα ο Σκληράκης θα τρέξει στο αρχικό γήπεδο. Εγώ θα έκανα φάουλ στη θέση του. Καλαϊτζόγλου, αυτός όμως προτίμησε να παίξει καθαρή άμυνα και τελικά κατάφερε να βγάλει την άμυνα. Καθώς ο Σκληράκης δεν σκοράρε. Και τώρα τρίποντα από την κορυφή. Τεχνική ποινή κιόλας. Πάει για τετράποντο ο Βουρλίτης. Απαγορεύεται το παλαμάκι. Είναι ρητός κανόνας στο μπάσκετ. Ειδικά κατά τη διάρκεια, κατά την προσπάθεια του σουτ του αντιπάλου. Αστοχή στη βολή της τεχνικής ποινής ο Καλαϊτζόγλου. Έτσι λοιπόν το τρίποντο δεν έγινε τετράποντο. Μια φορά δεν έχω βάλει τετράποντο με αυτόν τον τρόπο. Χάσαμε το μάτσο. Δεν πειράζει. Προχωράμε. Σκληράκης την επαναφορά. Βλαχοφανάσης. Σκληράκης από τις 45. Το χάνει το τρίποντο. Ο Πανόπουλος μάζεψε και ο Γιαννόπουλος τώρα. Οι υπόλοιποι σμέρες δεν πέρασαν γρήγορα τη σέντα για να βγήκαν στους ευθυδιασμούς. Τελικά όμως είχε ένα μια φάση σε δευτερόλεπτα ευθυδιασμό. Ο Γιαννόπουλος αστόχησε, ο Μοτσιόπουλος ήταν εκεί για να μαζέψει το επιθετικό rebound και να βάλει το εύκολο καλάθι. Και αν δεν κάνω λάθος, επειδή δεν βλέπω τον πίνακα τώρα, είναι στο συν 3 ίσμερ. Θα το ψάξουμε σε λίγο. Παρμακλή σε στοχή. Δεν καταφέρνει κάτι ο Πόλτας που ήθελε να σώσει την κατοχή. Να κρατήσει την μπάλα ζωντανή, μάλλον γιατί συμπαίκτη δεν ξέρω αν θα έβρισκε. Πανόπουλος, ξανά στον Καλαϊτζόγλου.
Καλά, η Τζέβουλη σουτάρει από μέση απόσταση. Μάλλον ένα νούμερο μέσα το τρίποντο και το έχασε. Ο Σκυράκης πήρε το rebound. Υπάρχει ενδιασμός για τους Fathers, αλλά προτίμησε τρίποντο ο Σκυράκης, το οποίο δεν ήταν και πολύ καλό σουτ. Έκανε airball και παραχώρησε και πάλι την κατοχή στους αντιπάλους του. Πανόπουλος πήγε λίγο πιο πίσω, σούταρε, το έχασε. Δεν υπάρχει επιθετικό rebound, υπάρχει αμυντικό από τον Μπόλτα. Ο Μπόλτας κατέβασε και την μπάλα, έδωσε στον Λαυκίδη. Καλές οι άμυνες από τους Μέρφς. Συνεχίζουν να παίζουν καλή άμυνα. Ο Λαυκίδης με το αριστερό το χάνει. Δεύτερη προσπάθεια είναι καλά. Ρε, πόσο είναι το σκορ. Ήμουν πολύ λάθος. Ευχαριστώ. Ήμουν πολύ λάθος προηγουμένως που έλεγα ότι είναι στο συν 3. Οι Σμέρφς τελικά ήταν στο συν 2. Ισοφάρισε ο Λαυκίδης με την προσπάθεια προηγουμένως. Και τώρα θα δώσει προβάδισμα στους Grand Fathers ο Βλάχο Θανάσης με αυτό το lay-up στο τεχνιδιασμό 17-19. Μποτιόπουλος για την ισοφάριση, όχι, rebound από τον Βόλτα. Πέρασε ένα τετράλεπτο στο μάτς. Βλάχο Θανάσης αστοχή. Ήθελε φάουλ και μαρτυρήθηκε στον διαιτητή. Αλλαγή, περνάει ο Ράπτης και πάλι στο παρκέ, στη θέση του Μπόλτα. Γιαννόπουλος δεν γίνεται μετά από επαναφορά να δεχτεί σε ευνηδιασμό. Είναι κάτι απαράδεκτο για τους Grand Fathers, αυτή τη φάση που δεν έπρεπε να τα μαρκαρίσματά τους. Ξεκίνησε και η ισοφάριση. 19 όλα. Βλάχο Θανάσης πάλι παιδί μέχρι μέσα και το σκοράρει. Προηγουμένως ήθελε το φάουλ, τώρα έβαλε το καλάθι. 21-19. 19-21 για να τα λέμε και σωστά. Οι Fathers αστόχησε στο τρίποντο Γιαννόπουλος από τη γωνία. Το rebound το πήρε ο Βλάχο Θανάσης. Καλά. Παρμακλής πάσα του για τον Ράπτη, ο Ράπτης θα σουτάρει, δεν θα σκοράρει και ο Παντόπουλος παίρνει το rebound. Καλά, η Τζόγλου τρίποντα από την κορυφή, στον ένα ψυχολόγητο τρίποντο, αλλά ό,τι μπαίνει είναι καλό. Είναι από το τρίποντα που αν το βάλεις είσαι ok, αν το χάσεις ο προπονητής σου συμβάζει έξω. Κακή η πάσα του Βλάχο Θανάση. Με τη βοήθεια της Βουρλίτη έκλεψε ο Γιαννόπουλος. Και πολύ ωραία η πάσα του Καλαϊτζόγλου για τον Μποτσιόπουλο. Πάλι θα χτυπήσουν στο ανοιχτό γήπεδο οι Σμέρφς. Και έχουμε time out. Επιστρέψαμε λοιπόν. Μετά το time out, foul κέρδισε ο Βουρλίτης και θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Τρίτο foul και για τον Ράπτη. Τρία έχει ο Ακίμ, τρία ο Ράπτης. Δύσκολα τα πράγματα για τους Grand Fathers. Με 24 λεπτά να μένει για τον τελευταίο αγώνα. 24 αγωνιστικά λεπτά. Προφανώς. 2 στις 2 ο Βουρλίτης. Yeah. 26-21 το σκορ. Λακίν στον Ράπτη. Φάουλ κερδίζει ο Βλάχο Θανάσης από τον Μποτσιόπουλο. Yeah. Και έχουμε δύο βολές και για την αντίπερα όχθη.
Κάτι λένε εκεί οι διαιτητές, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Δύο βολές, κάνει την πρώτη, δεν μετράει. Δεν πρόσεξε για ποιο λόγο βέβαια. Μια ασυστή από τον Βλάκο Θανάση. Καλαϊτζόγλου, Πανόπουλο, Τολμοτσιόπουλο, ωραία προσπίση, πολύ καλή άμυνα από τον Βλάκο Θανάση που θα μπλοκάρει το σούπερ του Τολμοτσιόπουλου. Πάολο Κουρογιάννης. Βλαχοθανάσης, κλείνεται, χέρια πάνω στην μπάλα. Τελικά ο Βλαχοθανάσης θα σουτάρει, δεν καταφέρει να σκοράρει. Ο Ιωακίμ είναι εκεί για να μαζέψει. Λαχίδης, καλά στον Ιωακίμ. 5 δευτερόλεπτα για την έξι επίθεσης. Σουτάρει ο Σκληράκης, το χάνει και η μπάλα γίνεται έξω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ρεφερή. Έχω αναθέσει στο ρέφερι να μου λέει πόσο είναι το σκορ, γιατί ο πίνακας είναι ακριβώς από πάνω μου και δεν με βοηθάει πάρα πολύ στην μετάδοση, να μην βλέπω ούτε τα φάουλ ούτε τους που είναι το σκορ. Το σκορ εντάξει, πάνω κάτω το γνωρίζω. Τον χρόνο τον βλέπω από τα πλάγια. Φάουλ ο Καλαϊτζόγλου στον Ιωάκιμ. Σκληράκι στα μάτια τρίπλα έδωσε στον Ιωάκιμ. Φάουλ ο Βουρλίτης στον Λαφκίδη. Ξανά ανανεώνεται η επίθεση των Τροφόδερ στα 14 δευτερόλεπτα. Αστόχησε ο Σκληράκης, αλλά θέλει το rebound. Ο Λαυκίδης. Τρίποντο από τον Ιωακίμ και διαφορά στον πόντο. 26-25. Την επόμενη είναι πάθη για δύο όμως, δεν πρόσεξα, επειδή έφυγε η μπάλα, την προσθήσαμε. Δεν προλαμβάνω. Μποτσιόπουλος σουτάρει τρίποντο, άμεση απάντηση από τους Σμέρφς με το τρίποντο του Μποτσιόπουλου. 29-25. Ιωακίμ. Δεν κερδίζει κάτι σε τη φάση ο Ακίν, το rebound από τον Κουρογιάννη. Ο Κουρογιάννης πάει μόνος του και δεν σκοράρει. Σκληράκης. Ωραία πάσα του. Φάουλ κερδίζει ο Ακίν και πάει στη γραμμή για δύο βολές. Πολλές διαμαρτυρίες από τους Σμέρφς. Λεπτό ακόμα για το ημίχρονο. Βουρλίτης. Μποτσιόπουλος στην κορυφή. Θα το χάσει το τρίποντο. Το rebound θα το πάρει τελικά ο Κουρογιάννης. Και μέχρι μέσα θα πάει. Αλλά θα το χάσει. Λαυκίδης στο rebound. Ήθελε να αφήσει την ομάδα του στον εκπληκτισμό, τελικά δεν έπαιξε
στο ανοιχτό γήπεδο κάποιους παίκτες. Ο Πανόπουλος έσωσε. Από τον Σκληράκη είναι τα καλά. Πανόπουλος, 5 δευτερόλεπτα, Κουρογιάννης, αστοχή και τέλος του πρώτου μηχρόνου. Επιστρέφουμε. Δεύτερο ημίχρονο λοιπόν, 31-27 μπροστά στην κατοχή σαν να δείτε ο Σμέρφ. Και το καλάθι πήγε από τον... Αν είναι καλά, από τον Βλαχοφανάς. Αν δεν το βάλει ο Βλαχοφανάς, τότε το βάλει ο Μπόλτα. 31-29. Καλά, η Τζόγκ, ωραία, η πάσα του. Αστοχή στο τρίποντο ο Σωτηρίου. Βλαχοθανάσης το χάνει, η μπάλα στον Σωτηρίου και ο Γιαννόπουλος που κατεβάζει. Πανόπουλος βρήκε διχτάκι από κάτω όμως. Σκληράκι θα το πάρει το τρίποντο για το προβάδισμα. 31-32. Μοτσικόπουλος. Καλά, η Τζόγλου. Σεφερίου με δύο πρώτες κοντά του. Κόβει ο Γιαννόπουλος, δεν σκοράρει. Τώρα πάλι το πήρε ο Βλαχοδαμέωσης. Ο Σκληράκης πήγε πολύ χρόνο πριν να σουτάρει, εγώ θα είχα ήδη που πουλήσει. Βλαχοθανάσης και εδώ το Σιλιανόπουλο σταματάει την τρίπλα, σουτάρει και δημιουργεί ένα συμπτία για τους τραφάδρες. 31-34. Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Κι εγώ τόσο μετράω. Πανόπουλος για την ισοφάριση, δεν θα έχει ισοφάριση. Rebound από τον Σκληράκη. Σκληράκη στον Ιωαγκή. Βλαχοθανάσης στην κορυφή, θα πάρει τρίποντο. Δεν θα το βάλει. Και στη συνέχεια rebound από τον Καλαϊτζόγλου. Καλαϊτζόγλου θα πάρει τρίποντο. Θα το χάσει. Μπόλτας. Πάσα στο Λαυκίδη. Λαυκίδη με το αριστερό, όμορφο τελείωμα.
36-31 και να αγκάζεται η Θάλπη Ροσμέρης να πάρουν time out. Επιστρέφουμε. Δεν χάσατε κάτι, μόνο το κατέβασμα της μπάλας. Ο Ταρανόπουλος θα βάλει το τρίποντο και νομίζω πως θα βάλει και τους πρώτους πόντους παράλληλα. Αν δεν κάνω λάθος. 36-34 πλάζει όλα το σκορ. Λαστίδης. Σκληράκης, πάσαρε στον Λαστίδη πως εκεί. Ξανά ο Σκληράκης που το χάνει. Και συνήθεια ο Λαστίδης θα κάνει και φάουλ. Γιαννόπουλος. Πασάρες στον Σωτηρίου. Ουρλίτης. Ωραία άλλαξη κατεύθυνση, πολύ ωραία η πάσα του. Το έχασε όμως το εύκολο εδώ ο Σωτηρίου. Με το αριστερό συνέχεια το χάνει. Και ξανά στο χείο Σωτηρίου. Έχασε 2-3 που έχασαν λίγο άχαστα. Γιαννόπουλος κάνει φάουλ στον Μπόλτα. Πασάρε στον Ιωακίμ. Ο Ιωακίμ στον Λαυκίδη. Ο Λαυκίδης στον Σκληράκη. Προσκυνήσεις. Ιωακίμ 5 δευτερόλεπτα. Βλέπουμε, δεν βλέπουμε. Προλαβαίνει τον χρόνο, αλλά δεν σκοράρει. Ο Σκληράκης στο τερίο μάζεσε. Αλλά η Τζόγλου αυτό το κόψιμο του Μπουρλίτη, πολύ ωραίο καλάθι. Θα δεν καταλάβω που σηκώνει 36 όλα. Βαγκίν τρίποντο, το έχασε. Παντόπουλος βλέπω την κάνει λοιπόν σιγά σιγά, δεν ξέρω τώρα γιατί. Αλλά η Τζόγλου, Μποτσιόπουλος την εκπνοή της επίθεσης, θα δώσει προβάθισμα. Τρενταέξι είναι αυτό το σκορ. Πολύ καλή άμυνα από τον Σωτηρίου που μπλόκαρε τον αντίπαλό του τον Λαυκίδη. Καλά η Τζόγλου. Μοτσιόπουλος, ωραία κίνηση, δεν πήγε καλά. Ιωακίμ Βλαχοθανάσης. Δεν καταφέρει να σκοράρει ο Βλαχοθανάσης. Πάλα θα στον Λαυκίδη. Σκληράκι στο χάμπι. Λαυκίδης στο επιθετικό rebound. Βόλτα σε να πάρει τρίποντο. Το έχασε. Είναι για τους Draft Fathers. Αλλαγές. Έχει Κόρτσιτ! Σκοράρει ο Ακίμ. Ρέφερε ισοπαλία έχουμε. Ρέφ. Ισοπαλία είναι. Ο Βλαχοθανάσης πήρε το rebound με το άσπρο του Μοτσιόπουλου. Ράπτης. Αστόχησε ο Σκληράκης στο τρίποντο, ο Καλατζόγλου πήρε το rebound. Σωτηρίου, ξανά στον Καλατζόγλου.
Σωτηρίου το χάνει. Σκοράρει ο Γκουρογιάννης. 40-38. Και κλέβει τώρα ο Γκουρογιάννης. Καλατζόλου τελικά θα σωτάρει από την κορυφή. Θα βάλει τρίποντο. Μετά την εκπληκτική άμυνα του Γκουρογιάννη. Θα μπουν ουσιαστικά 5 πόντι σε μία επίθεση για τους Spurs. Αστόχησε ο Σκεράκης στο lay-up και πάει πόντο στο Κουρλίκης και δείχνει το μάξιμο. Goal foul. Παραλίγο το λάθος, καλά Ετζόγλου, Γκουρογιάννης, συλλέξει επίθεση, το έχασε. Rebound από τον Βλάχο Πανώση, πάσα εξυδιασμού. Δεν σκοράρει ο Ιωακίν, δεν το είδατε, γιατί άρχισε να γυρίσω την κάμερα. Αλλά στην άλλη μεριά όμως ο Γκουρογιάννης με ένα δεξί, κάτι σαν χουκ, κάτι σαν πεταχτάρι. Θα ανεβάσει τη διαφορά. Σωτηρίου το έχασε το τρίποντο Σκυράκης. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της περιόδου. Πέρα ο Σκυράκης, πάσαρε στον Ιωακίμ. Κλεισμένος αυτός, δεν θα κάνει καλή πάσα. Ο Γκουρογιάννης παραλίγο να βγει από καραμπόλες ένα καταπληκτικό. Ένας καταπληκτικός συνδυασμός, δεν βγήκε όμως. Κλείσει το χάνι, ο ίδιος μαζεύει και νομίζω πως θα τα χέρια του Σωτηρίου για την μπάλα. Φόβει κάποιος τον Σαλοντενός Μέρες προφανώς. Κλείς, αστόχησε, ριμπάουντ τον Γκουρογιάννη. Γκουρογιάννης. Σωτηρίου. Οδηγητής με τον Σκληράκη. Γκουρογιάννης τελειώνει η επίθεση. Αστοχή ο Μοτσιόπουλος, ο άλλος τον Περιβάου. 3 δευτερόλεπτα, Καλαετζόγλου τον βάζει. Και έτσι λοιπόν τελειώνει η τρίτη περίοδος. Επιστρέφουμε. Έγινε η αναφορά, 50-38 μπροστά η Σανατολός Μέρτς. Κουρλίτης δεν κατάφερε να φτάσει ως το λεγιά από Γιαννόπουλος. Έκλειψαν οι Trap Fathers. Πολύ καλή άμυνα του Σωτηρίου στον Βλάχο Θανάση. Πολύ καλή άμυνα πραγματικά. Σωτηρίου θα το βάλει και το παρακατρίποντο. Και έτσι λοιπόν είναι δικαιωτική και η άμυνα και η επίθεση σε αυτή τη φάση. Thank you.
53-38 το μάχη της διαφοράς στο 15 πόντι. Φάουλ και δύο βλαχοφανάς. Αυτό είναι το πρώτο μάθηκο στην τέταρτη περίοδο. Το κάνανε οι Σαλβίνο Σμέρφ. Βλαχοφανάς πιέζεται. Σκληράκι στο χάνε το τρίποντο. Ριμπάουντ πήρε ο Μουστόπουλος. Πάσα του για τον Μπουρλίκη, ήταν καλή, ίσως σκόραρε όμως. Το ρεκόρ τελικά θα το πάρει ο Σπυράκης, ο οποίος περίμενε τους συμπαίκτες του. Τελικά βρήκε τον Ράπτη, ο Ράπτης κερδίζει φάουλ. Σουτ, σουτάρει ο Λαυκίδης, το χάνει και ο Σωτηρίου μαζεύει. Φωτσόπουλος ψάχνει ένα κόψιμο. Έγινε το λάθος. Λεράκης λάθος. Κουρογιάννης μόνος του. Λάθος από τον Κουρογιάννη. Προσθέσει από τον Βόλτα, λέει «Α, το βάζω, πώς το καλάθι» από τον Βόλτα. Τον 3-40 πήραμε το σκορ. Συνεχίζει τρίπο τον Γιαννόπουλος. Κεράκι θα κούραχο, θα κατεβάζει την μπάλα. Πασάρε στον Λαυκίδη. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Βλάχο Θανάση. Μπέρνει στην επίθεση, Σωτηρίου, έπεσε στην μπάλα και το σκριν. Χτύψει το γόνατό του ο Γιαννόπουλος λίγο σοβαρά. Έχει χτυπήσει και ο Βόλτας, κάνει μια μικρή διακοπή. Πέντε παίκτες πλέον της μέρες, καθώς ο Γιαννόπουλος δείχνει πως δεν μπορεί να συνεχίσει στο παιχνίδι. Ο Πανόπουλος τον είδαμε να αποχωρεί πριν λίγο. Άστοχο τρίποντο του Καλαϊτζόγλου. Όλα αυτά με 6 και 20 να μείνουν για το φινάλε του αγώνα. Στη γωνία ο Ιωακίμ θα πάρει τρίποντο, δεν θα μπει ο Μοτσιόπουλος στο rebound. Μοτσιόπουλος στο σουτ, άστοχος. Ο Βουρλίτης έσωσε την κατοχή. Ωραία η προσπίση από τον Καλαϊτζόγλου. Το φλόουτερ όμως δεν είναι και τόσο καλό. Ο Ιωακίμ τρέχει
έχει στο ανοιχτό γήπεδο, πάει μόνος του και δεν σκοράρει παρόλα αυτά. Ο Μοτσιόπουλος μάζεψε και τώρα βουρλίκης. Βουρλίκης είναι ανοιχτό το δεξί διάδρομο, πασάρει τελικά έξω στον Σωτηρίου. Σωτηρίου θα πάρει τρίποντο, θα το χάσει. Βουρλίκης σώζει, ακόμη 5 δευτερόλεπτα για την έξω επίθεσης. Σωτηρίου και πάλι αστοχή και σε δεύτερο σουτ, αλλά πολύ καλύτερα από το προηγούμενο. Μπορογιάννης πίεση του Σκληράκη, ο Σκληράκης θα γνωρίζει με πάσα και τελικά τι έχουμε, Τζαμπόλ. Βελάκι έδειξε Trap Fathers. Οπότε έχουν ακόμη 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους οι μαύροι. Σκληράκης δεν θα καταφέρει να βγει το pick and roll. Σκληράκη με τον Βλάχο Θανάση. Ο Μπουρογιάννης βρήκε τον Σωτηρίου, αλλά Σωτηρίου βρήκε τον Βλάχο Θανάση. Καθώς η πάσα του Μπουρογιάννη δεν ήταν και η καλύτερη. Πάει μόνος του all the way, goal foul από τον Βόλτα, πολύ όμορφη φάση. 52-43 και μία συμπληρωματική βολή. Θα μπει και η βολή με τα βλό, 52-44. Έμεσο τρίποντο από τον Βόλτα. Εισμέρες τώρα στην επίθεση. Καλά η Τζόγλου. Μπουρογιάννης στην κορυφή. Ξανά στον Σωτηρίου η μπάλα. Τελείωνε και η επίθεση. Ο Μπουρογιάννης αστόχησε. Καλά η Τζόγλου τελικά σπρώχνει την μπάλα ξανά προς τον Σωτηρίου. 14 λεπτά της επίθεσης. Σωτηρίου θα παίξει στο μισμάτς που έχει τον Σκληράκη, έκοψε σωστά ο Μοτσιόπουλος, αλλά δεν έβαλε το καλάθι, ο Ιωακίμ μάζεψε. Σκληράκης, Λαφκίδης ξανά ο Σκληράκης. Δεν μπαίνει το τρίποντο, rebound του Καλαϊτζόγλου. Δεν βγάζει το Καλαϊτζόγλου, είχε φύγει ο Κουρογιάννης μπροστά στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά δεν του δώσε την μπάλα. Μοτσιόπουλος, η μπάλα τον πουλάει, επιτρέψτε μου να πω. Καθώς διηγηθήκε. Πολύ ωραία προσπαθία του Καλαϊτζόγλου. Ο Βόλτας αλλά συνήθεια έκανε λάθος. Ο Καλαϊτζόγλου λοιπόν έκλεψε. Λάθος από τον Βουρλίκη. Θα μπει ο Ράπτης από ό,τι φαίνεται. Ο Ράπτης μπαίνει στη θέση του Βόλτα, ο οποίος προηγουμένως το τρέξιμό του ένιωσε λίγο κουρασμένος και της αλλαγή. Ο Μπουρογιάννης έπαιξε και πάλι εντυπωσιακή άμυνα. Ο Σκληράκης δεν κατάφερε να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Ο Καλαϊτζόγλου στη συνέχεια κέρδισε το φάουλ. Όλο αυτό βέβαια είναι, όπως είπα και πριν, απόρρια της πολύ καλής άμυνας του Μπουρογιάννη. Βάζει την πρώτη Καλαϊτζόγλου, ανεβάζει στους 9 τη διαφορά. Και τώρα στους 10, 2 στους 2 από τον Καλαϊτζόγλου. Πάω ο Μπουρογιάννης στον Σκληράκη. Ο Λαχοθανάσης κερδίζει φάουλα από τον Σωτηρίου. Ο Σωτηρίου υποτικά σηκώνει το χέρι του παραδεχόμενος το πράγμα του.
Έξω να τρώτε πολύ. Έξω και η δεύτερη. Η μπάλα στα χέρια του Σωτηρίου. Αφήνει στον Καλαϊτζόγλου. Καλαϊτζόγλου στον Κοντοκιάδη τον να δώσει. Μπορεί να γίνει μια εντυπωσιακή φάση από αυτή την προσπάθεια. Σπυράκης βρήκε το μεράπτη. Ο Ιωακίμ σκοράρει από μέση απόσταση. Διαφορά στους 8, 55-47, 2-20 για το φιναλέ. Αλλά ο Τζόγλου δεν πήρε το σουτάκι από την κορυφή που συνήθως παίρνει. Ούτε ο Γκουρογιάννης θα το κάνει. Σωτηρίου με step back το χάνει το τρίποντο. Η μπάλα στα χέρια του Λαχίδη. Φάουλ δίνει ο διαιτητής του Καλαϊτζόγλου στον Σκληράκη. Σκληράκη λοιπόν θα πάει στη βολή αφού οι αντίπαλοι του έχουν συμπληρώσει ομαδικά. Έξω η πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη του Σπυράκη. Και βάζει το lay-up. Πολύ καλή άμυνα του Κουρογιάννη. Μοτσιόπουλος. Ανελάβος ο Μοτσιόπουλος. Ιωράκης. Τρίποντο του Ιακή. Άστοχο. Δύο βολές για τον Καλαϊτζόγλου καθώς έχουν συμπήρωση ομαδικά. Οι Fathers. Έξω πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 58-48. Τρίποντο από τον Βλάχο Θανάση. 58-51. Σωτηρίου, 14-3 επίθεση. Ωραία πάσα του. Δεν κατάφερε και ο Μοτσικόπουλος όμως κάτι. Λάθος από τον Ιακή. Κουρογιάννης. Λάθος. Τον Ιακή. Το πάρει τρίποντο. Θα το βάλει. 58-54. Νομίζω πως απλά θα περάσουμε την κέντρα της έντρα Ισμερφ και δεν θα κάνουν την επίθεση. Έτσι ακριβώς, τον αρχό πάνω τόσο τελικό σκορ, μια δίκαιη νίκη για τους ολότερους Ισμερφ, οι οποίοι βρέθηκαν κάθε στιγμή με 5 μόλις παίχτες. Παρ' όλα αυτά ήταν πιο δραστηριοί μέσα στο γήπεδο και πήραν την νίκη. Αυτά λοιπόν από εμάς, γεια σας.